Σήμερα θα πάμε βολτούλα στον πύργο για να συναντήσουμε τους μελίτακες, μια ομάδα ανθρώπων που καθημερινά εργάζονται και φροντίζουν τα χωράφια τους με στόχο την ποιότητα της τροφής τους μα και των συνανθρώπων τους. Σκορδούκλες. Τώρα ας δούμε αυτά. Αρχίζουν να τα βγάζουμε. Αυτά, παιδιά, τα παρτέρια είναι 22 τετραγωνικά αυτά εδώ. Από 22 τετραγωνικά μπορούν να φάνε πάρα πολλοί κόσμος. Απλά τώρα που έβγαλα τα σκόρδα πρέπει να βάλω το αντίστοιχο εδώ πέρα που να δυναμώσει πάλι το χώμα. Αυτό γίνεται συνέχεια. Κυκλικά. Και τα έχω τώρα αυτά τα παρτέρια 5 χρόνια και αυτά συνεχίζουν και δίνουν γιατί έχουν γεμίσει γεωσκόλιτσες. Και έχω και όχι οργανικό υλικό, συνέχεια. Κοίτα σκόρδα. Έτσι. Κοίτα. Είναι τριφύλι. Όχι αναφορία, έχει τάζοντα. Αυτό είναι το φυσικό λίπασμα. Αν δεις, ας πούμε, τώρα εδώ κάτω, κοίτα. Βλέπεις υλικό. Ναι. Δες πως είναι. Ολοζώντανο. Υλικό. Πάρα πολύ καλά. Έχουμε βάλει εδώ πέρα υλικά ατελείωτα. Και έχει δύναμη να δουλέψει. Μετά είναι αυτό εδώ, ο μαϊντανός. Ο μαϊντανός είναι, ο σπόρος του αυτός είναι το πιο φυσικό πράγμα που υπάρχει για να λατίζεις ένα φαγητό. Ποιανού ήταν η ιδέα να ονομαστείτε μελίτακες? Ποιανού ήταν η ιδέα? Και ήταν... γιατί? Οι μελίτακες είναι εργατικοί και δεν σταματάνε ποτέ. Εργάζονται συνέχεια, μέρα, νύχτα. Όταν θέλουν να κάνουν τα περβόλια τους, μαζεύουν τους σπόρους από τη γη και τους βάζουν μέσα στη φωλιά τους και εκεί αρχίζουν και κάνουν τα περβόλια τους. Και με αυτά τα περβόλια ζουν μέσα στη γη. Τι είναι λοιπόν οι μελίτακες? Οι μελίτακες είναι μία ομάδα, μία κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και ασχολιόμαστε με τις παραδοσιακές ποικιλίες, που είναι σιτηρά, όσπρια, λαχανικά, κυπευτικά, τα πάντα. Όλα ό,τι έχουμε είναι όλα με παραδοσιακές ποικιλίες καλλιεργούμε. Τις οποίες, πού τις βρήκατε αυτές τις ποικιλίες, πού βρήκατε αυτούς τους σπόρους? Τους σπόρους τους βρήκαμε από ανθρώπους που καλλιεργούσανε. Μπορώ εγώ από το μηδέν να εκπαιδευτώ από τους μελίτακες και ένα σπόρο που θα πάρω από εσάς, είτε ζω κοντά στη θάλασσα, είτε ζω κοντά στο βουνό, να μπορέσω να γνωρίσω πώς θα τον χειριστώ? Ναι. Έχουμε, καταρχήν εδώ πέρα, ας πούμε, πάνω στο βουνό που καλλιεργούμε εμείς, δείχνουμε, ας πούμε, αυτές τις μεθόδους πώς μπορείς πάνω στο βουνό να καλλιεργήσεις και έχουμε κιόλας και καλλιέργεια στον κάμπο και σε οροπέδια μικρά, όπως είναι εδώ από πάνω στους παρανύφους, έχουμε καλλιεργήσει. Στο Λίσταρο που έχουμε το άλλο το κτήμα, το επισκέψιμο αυτό που έχουμε, εδώ στο χωριό αυτό που έχουμε και καλούμε κόσμο. Είναι ανοιχτό το χτήμα μας, να το δείξουμε και σε άλλους ανθρώπους και να μάθουν. Κάνουμε διάφορα σεμινάρια, τα σεμινάρια της αγροοικολογίας, κάνουμε διάφορα σεμινάρια. Και ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να σας επισκεφθούν δηλαδή και να γνωρίσουν? Όλος ο κόσμος. Όποιος κόσμος θέλει να έρθει με τα παιδιά του, μπορεί να έρθει με σχολεία, έρχονται. Έχουμε εδώ πέρα κάτω στο χωριό ένα χωράφι που μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος, Αρχανών Αστερουσίων. Και εκείνο το χωράφι το έχουμε κάνει σχολικό κήπο. Πόνος. Λοιπόν, εδώ τώρα, αυτά εδώ τα δεντράκια τα έχουν φτιάξει παιδιά του Δημοτικού Σχολείου με πρωτοβουλία δικιά τους, φτιαχτήκανε, ήταν η δικιά τους ιδέα, δικιά τους η πρωτοβουλία, τους βοηθήσαμε, 5-6, 7 ανθρώποι μεγάλοι, αλλά ήρθαν εδώ πέρα σχεδόν όλο το σχολείο και φτιάξαν αυτά τα φυτά. Αυτά τα φυτά θα αποφασίσουν τα παιδιά που θα τα φυτέψουν. Oh,
Είναι σπόρια μπρόκολου αυτά. Βλέπεις. Είναι έτοιμο σχεδόν. Τώρα σε λίγο θα είναι. Κοίτα του. Κοίτα. The wall is empty and so fast. The world around me is too large. Πότε γεννήθηκε μέσα σου μεγάλος ενθουσιασμός και μεγάλη χαρά από κάποιο σπόρο που βρήκες? Πόσα χρόνια τώρα ασχολείσαι με αυτό? Κοίτα, το μεγαλύτερο κομμάτι που μου έδωσε μεγάλο ενθουσιασμό ήταν βρήκα ένα ντουρβά της γιαγιάς μου και της μάνα μου τα σπόρια που τα καλλιεργούσανε. Εγώ ήμουν φαντάρος τότε, το 91, και είπα πως αυτούς τους σπόρους θα τους ανεπιάσω για να είναι της γιαγιάς μου η καρδιά ζωντανή. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο μου ερέθισμα και μετά κάποιους απλούς ανθρώπους που ήταν σχεδόν σιωπηλοί και μου είπανε πως αυτός ο σπόρος τον έχω, ας πούμε, από τον παππού μου. Και ήταν ήδη ο παππούς αυτός 90 χρονών. Και τον έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο και σερνότανε και καλλιεργούσε πάνω στα χαράκια. Εμένα αυτό μου έδωσε μεγάλη έμπνευση. Οι παραδοσιακοί σπόροι έχουν μνήμη μέσα, έχουν μια την ψυχή μέσα των ανθρώπων που τα καλλιεργούσανε. Κοίτα τι γίνεται. Αυτό είναι το ωραίο. Κοίτα το. Ζει ζωντανή. Βλέπεις. Αυτό είναι. Ζει ζωντανή. Κοίτα τι γίνεται εδώ. Σε μια χουφιά. Κοίτα την ντοματούλα όμως. Έτσι είναι. Ζει πολύ ωραία εδώ. Έτω. Την καθαρίζουμε λίγο και τι έγινε. Αυτό είναι το σημαντικό, να δείξουμε αυτό το πράγμα στους ανθρώπους. Σε ενδιαφέρει και η ποιότητα των τροφίμων που βάζουμε στο τραπέζι μας? Εννοείται. Όταν δίνεις, ας πούμε, παράδειγμα σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο, ένα, ας το πούμε, ρεβίθι, ή του δίνεις ένα φασόλι ή του δίνεις μια ντομάτα και είναι χιλιοραντισμένη και έχουν κάνει 500 χημικές, στην ουσία δεν του δίνεις υγεία. Εμείς αυτό που κάνουμε προσπαθούμε το καλύτερο δυνατόν. Δηλαδή προτιμώ να ξεχορτήσω 5-6 φορές για να βγάλω ένα προϊόν παρά να δώσω σε έναν άνθρωπο ένα προϊόν το οποίο το έχω δηλητηριάσει. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Δεν μου αρέσει. Εγώ τώρα έχω καταλάβει ότι δίνεις σπόρους. Εκτός από σπόρους ασχολείσαι και με το προϊόν το οποίο μπορεί, ναι, κάποιος να... Βασικά έχουμε τους δικούς μας σπόρους, έχουμε τη δικιά μας φυτοπροστασία και έχουμε και τη δικιά μας λίπανση. Τα φτιάχνουμε όλα εμείς. Υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές, δηλαδή που μπορείς να κάνεις σαν άνθρωπος. Είναι, ας πούμε, παράδειγμα ο Μάριος Οδεσίλας που βγάνει ένα μυρολόγιο το οποίο είναι βιοδυναμικό, έτσι λέγεται. Και δουλεύεις με το φεγγάρι. Όταν, ας πούμε, πας και βάλεις μια μέρα σωστή το σπόρο, θα σου βγάλει και καρπούς. Μετά, αφού το κάνουμε αυτά όλα που κάνουμε, μεταποιούμε και προϊόντα. Δηλαδή κάνουμε αποξηραμένα πάρα πολλά. Σχεδόν όλα τα λαχανικά μας τα κάνουμε αποξηραμένα. Επίσης, δίνουμε και φρέσκα σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Γενικά, ό,τι μαζί, ή και αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα και τρώνε αυτά που φτιάχνουμε μαζί. Τα μαζεύουμε από τον κήπο. Μπρόκολα και αυτά. Από πάνω τα κρατάμε για σπορικά. Αυτό εδώ πέρα είναι το καρότο. Είναι για σπορικό. Αν το δείτε εδώ κοντά, είναι από κάτω. Βλέπετε πώς είναι? Ναι. Α, θα φάμε κιόλας καροτάκι. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα έχουμε διάφορα πράγματα. Ας πούμε, παράδειγμα, οι σταφίδες μας, καταπληκτικές, μύρισα τη σταφίδα. Και κοίτα, φλουρί. Πρώτο πράγμα, λοιπόν,
Μετά έχουμε μαρμελάδες δικές μας, καλαμπόκια, κόκκινα. Γιατί είναι κόκκινα? Γιατί είναι ένα είδος καλαμποκιού, το οποίο είναι, ας το πούμε, ανοιχτής επικονίας. Είναι σπόροι οι οποίοι παίρνουμε κάθε χρόνο το σπόρο. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα μείγμα από αποξηραμένα λαχανικά και έχει μέσα κολοκύθι, μελιτζάνα, μύρισα δες. Ναι. Κρεμμύδι. Σε ποια φαγητά το βάζεις αυτό το μείγμα? Αυτό το μείγμα μπορεί να το βάλεις όπου θες. Σε όποιο φαγητό θες. Και σε πατάτες του φούρνου να το βάλεις, του δίνει απίστευτη γεύση. Γιατί είναι το αποξηραμένο, έχει την ιδιότητα να βγάνει όλες τις ουσίες επί πολλές φορές απάνω. Δηλαδή κρατάει όλες τις θρεπτικές ουσίες καταρχήν. Και σκέτο να το φας, δηλαδή να μασίσεις ένα τέτοιο σκέτο κομμάτι χωρίς να το μαγειρέψεις, είναι ωφέλιμο. Να δεις την πείνα σου, άμα θες δοκίμασε να δεις. Τι θα μου κάνεις την πείνα? Σου κόβει την πείνα. Αυτό. Αυτό εδώ το κομματάκι που βλέπεις. Είναι συμπυκνωμένη γεύση. Συμπυκνωμένη γεύση. Λοιπόν, να, την ντομάτα για αυτή. Το ίδιο για αυτή. Μετά, βρούβες αποξηραμένες. Θα μας τρελάνεις τώρα. Λέω και βρούβες αποξηραμένες. Βρούβα αποξηραμένη. Δηλαδή αυτή μπορώ να τη βάλω με κρεατάκι στο τσουκάλι και να το ψήσω. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Και είναι, αυτό είναι, μπορεί να κάνεις, ας πούμε, να ψήσεις, να μαριναρίζεις μπριτζόλες και να το ψιλοκόψεις αυτό. Είναι μουστάρδα η βρούβα. Και να την ψιλοκόψεις πάνω στο μαριναρίσμα με ελαιόλαδο και αλάτι και βρούβα και να φας κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι είναι τα συνηθισμένα. Η γιαγιά σε έχει μάθει να μαγειρεύεις? Η γιαγιά, ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο κύριος Μαμαλάκης. Αυτή την αγάπη πήρα από τους ανθρώπους και άρχισα σιγά σιγά να το κάνω κι εγώ κτήμα μου. Και όταν το τρως και κάθεται στο στομάχι σου και αρχίζει και κατεβαίνει στον οργανισμό σου μέσα, καταλαβαίνεις πως υπάρχει μια διαφορά. Και δεν είναι μια διαφορά, γιατί σηκώνεσαι απάνω και έχεις ενέργεια. Αυτό το πράγμα που, την ενέργεια που σου δίνει, είναι η αγάπη που έχει κάνει στο σπόρο. Εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή όλοι να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτή την καθαρότητα στην τροφή μας και την ποιότητα που μας αναλογεί και μας αξίζει. Αυτό το έχουν κατανοήσει και εδώ στον πύργο και σας έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά και βοηθούν το όραμα το δικό σας. Κοίτα, βασικά δεν είναι τίποτα δικό μας. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, δεν έχω κάτι. Είναι σπόροι που τους έχουμε πάρει με πολλή φροντίδα. Με πάρα πολύ αγώνα έχουμε κάνει για να ενεπιάσουμε αυτούς τους σπόρους. Εμείς, αλλά και οι προηγούμενοι. Αυτοί που δεν είναι στη ζωή. Και αυτό το πράγμα το σέβομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, το σέβομαι τόσο πολύ βαθιά που είναι... δεν ξέρω αν είναι μέσα από την ψυχή μου ή αν είναι, ξέρω εγώ, μέσα από τη ματαιοδοξία μου, αλλά νομίζω πως είναι κάτι πολύ πολύ βαθύ, με βαθιά ριζικά συστήματα. Πού θέλουν να φτάσουν οι μελίτακες, τι ακριβώς ονειρεύονται για το μέλλον? Εμείς ονειρευόμαστε να έχει η Κρήτη αυτάρκεια. Όταν έχει αυτάρκεια, δηλαδή έχω μάθει πως το κάστρο του Ηρακλείου, όταν ήταν απ' έξω οι βάρβαροι και βαρούσαν το κάστρο, δεν μπορούσαν να περάσουν μέσα. Μόλις τελειώσαν οι τροφές, έπεσε το κάστρο. Το ίδιο πράγμα είναι. Όταν δεν έχουμε να φάμε εμείς μέσα στο νησί μας και κάνουμε εισαγωγές από όλο τον κόσμο για να φάμε, την αυτάρκειά μας θέλουμε. Και όλος ο κόσμος αυτός να τρώει καλά, να έχουμε την υγεία μας. Tell me, dear.